φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, εδώ από το γήπεδο της Εργάνης και από την προπόνηση του Αθηναϊκού. Μαζί μας ένας ακόμη ποδοσφαιριστής της ομάδας, ο Χρήστος Βελέντζας. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, πώς ικανοποιητική είναι η πορεία σας μέχρι στιγμής, είστε αίτητοι? Μέχρι στιγμής πάνω όλα κατευχήν. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά. Εντάξει, πρώτα μάτς ήταν, πρώτοι αγωνιστικές. Εντάξει, πιστεύω θα πάει καλά η ομάδα. Θα πάει καλά. Με τι θα είσαι ευχαριστημένος στο τέλος της σεζόν? Εντάξει, είναι λίγο νωρίς να πω για θέση. Δηλαδή, εντάξει, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είμαστε έκτη, είναι δύο αγωνιστικές, δεν είναι κάτι. Αλλά εμείς κοιτάμε το κάθε μάτς ξεχωριστά. Δηλαδή, δεν κοιτάμε πού θα φτάσουμε. Δεν έχουμε ταβάνι, δηλαδή. Κοιτάμε πώς πάει κάθε μάτς. Ωραία. Ακολουθεί τώρα το ντέρμπι με τη Δόξα Βύρωνος. Ναι. Πολύ σημαντικό. Δεν έχω ξαναπαίξει σε τέτοιο ντέρμπι, αλήθεια είναι. Νιώθω ευτυχής που είμαι εδώ και θα παίξω αυτό το ντέρμπι. Έχω ακούσει πολλά. Θα τα δω και στο γήπεδο το Σάββατο. Πάμε για την νίκη, όπως και να έχει. Αυτό και βλέπουμε. Χριστό, Αθηναϊκός, ένα ιστορικό σωματείο. Ναι. Ιστορικό σωματείο. Γι' αυτό και ήρθα. Γι' αυτό και διάλεξα αυτήν την ομάδα φέτος. Ήταν και συνεργαστή μου με τον κύριο Κωνσταντόπουλο που τον ήξερα και έχουμε ξανασυνεργαστεί και ήρθα. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι πολύ ιστορικό σωματείο και είμαστε τυχεροί που παίζουμε εδώ πέρα. Πρέπει να το σεβαστούμε αυτό. Πώς είναι το κλίμα με τα υπόλοιπα παιδιά? Εντάξει, το κλίμα είναι φοβερό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ καλό το κλίμα. Σημασία έχει να το διατηρήσουμε έτσι όμως, γιατί είμαστε μια οικογένεια και πρέπει να συνεχιστεί να είναι έτσι. Τι μήνυμα στέλνεις, ρώτησα και τα υπόλοιπα παιδιά, στους φιλάθλους του Αθηναϊκού, τι να περιμένουν από εσένα και από την ομάδα στη συνέχεια του πρωταθλήματος? Δεν θα μιλήσω για εμένα, εντάξει, ατομικά δεν μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου, τι να περιμένουν από μένα. Εγώ θα δώσω το 100% και θα το δίνω κάθε Κυριακή ή κάθε Σάββατο. Από την ομάδα σίγουρα να περιμένω ότι θα έχει πάθος. Τώρα, αν θα βγουν οι φάσεις, αν θα κερδίσουμε το παιχνίδι, είναι και η τύχη μέσα στο παιχνίδι. Εμείς θα έχουμε πάθος όμως και θα τα δίνουμε όλα. Εγώ να σου ευχηθώ υγεία, πάντα επιτυχίες και να μην έχουμε και διακοπή στο πρωτάθλημα. Μακάρι. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, πιστεύω ότι θα υπάρχει μια μικρή διακοπούλα, αλλά ευχόμαστε να μην υπάρξει. Και γρήγορα οι οπαδοί στα γήπεδα. Αυτό είναι που μας αγχώνει και μας στεναχωρεί. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πώς ικανοποιητική είναι η πορεία σας μέχρι στιγμής, είστε αίτητοι?